Δύο αποσπάσματα θα διαβάσω από τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ο οποίος έκανε θαυμαστό έργο στην τουρκοκρατία. Ο Άγιος Κοσμάς ουσιαστικώς φιλοδοξούσε με απλά λόγια να παρουσιάζει όπου πήγαινε σχεδόν ολόκληρη την δογματική διδασκαλία. Σε 2, 3, 4 ομιλίες που έκανε σε κάθε χωριό που πήγαινε, ήθελε να παρουσιάσει ολόκληρη την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Άλλαζε μερικές φορές τα θέματα, πρόσθετε κτλ. Εδώ λοιπόν, ομιλώντας για τους αγγέλους, για τη δημιουργία του κόσμου και για τη δημιουργία των αγγέλων, για τα 10 τάγματα των αγγέλων, λέει τα εξής. «Και έτσι, αδελφοί μου, το πρώτο τάγμα από τους αγγέλους όπου προείπομεν έπεσε εις υπερηφάνεια και ζήτησε να δοξαστεί ίσα με τον Θεόν. Από εκεί όπου ήτο άγγελος φωτεινός και λαμπρότατος έγινε διάβολος σκοτεινότατος ως φόρος και πολέμιος των ανθρώπων και έχει να καίεται πάντοτε εις την κόλαση. Και όταν ακούμε διάβολο, αυτός είναι όπου ήτο πρώτος άγγελος. Αυτός είναι όπου παρακινεί τους ανθρώπους να υπερηφανεύονται, να φωνεύουν, να κλέπτουν. Αυτός είναι όπου εμβαίνει μέσα εις αποθαμένων άνθρωπων και φαίνεται ως ζωντανός και τον λέγομεν βρικόλακα. Αυτός είναι όπου εμβαίνει και μέσα εις ζωντανών άνθρωπων και παίρνει την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή την ως Αγίου, τρέχον άνω και κάτω ως αν δαιμονισμένος και λέγει ότι κάνει θαύματα». Να κάνω μία παρέμβαση, σαν τον Άγιο, πώς λεγόταν εκεί στη Δράμα, τον Χρήστο, υπήρχε το Γάζορο, δαιμονισμένος ήταν ο Χριστός, έκανε τον Άγιο όμως. Και έτρεχε ο κόσμος εκεί, δεν είχε ηρεμία ποτέ ο Χριστός, μπαίνει λέει, φανταστείτε ότι μπορεί να σου εμφανιστεί κάποιος Άγιος και να είναι δαιμονισμένος. Και παίρνει την εικόνα του Χριστού, δηλαδή φαίνεται σαν Χριστός, ή της Παναγίας ή την ως Αγίου, εμφανίζεται. Τρέχον άνω και κάτω σαν δαιμονισμένος και λέγει ότι κάνει θαύματα. Και έτρεχε ο κόσμος εκεί στο Γάζορο για να του κάνει ο Χριστός, ο δαιμονισμένος, να του κάνει θαύματα. Αυτός είναι ο διάβολος όπου εμβαίνει στον άνθρωπο και σεληνιάζεται και δαιμονίζεται. Να και εδώ, σεληνιασμός. Μπαίνει ο διάβολος και σεληνιάζεται και δαιμονίζεται. Και ας είναι δοξασμένος ο Θεός όπου μας εχάρισε 3 άρματα με τα οποία να τον πολεμόμεν. Και εδώ στα 2 που λέει ο Χριστός, τούτο το γένος σου και εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία, στα 2 όπλα προσευχή και νηστεία, προσθέτει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ένα 3ο την εξομολόγηση. Και ας είναι δοξασμένος ο Θεός όπου μας εχάρισε 3 άρματα με τα οποία να τον πολεμόμεν το διάβολο. Αν ίσως και είναι εδώ τεινάς από σας και δαιμονίζεται και θέλει να μάθει τα ιατρικά, εύκολον είναι. Εξομολόγησης, νηστεία και προσευχή. Όσον εξομολογείται ο άνθρωπος, νηστεύει και προσεύχεται, τόσον κατακαίεται και φεύγει ο διάβολος. Ένα άλλο θέμα από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, το οποίο σας παρουσίασα εδώ και άλλες φορές, μια καταπληκτικά χαριτωμένη και δυνατή διήγηση, θα διαβάσω σήμερα τη μισή, την έχουμε πει αρκετές φορές εδώ, είναι αυτό που έχει σχέση, που τους είπε ο Χριστός, ότι μπορείτε να πείτε στο όρος αυτό, αν έχετε πίστη, μπορείτε να πείτε στο όρος αυτό μετάβηθη και μεταβήσετε. Εδώ μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι εδώ ο γέροντας Αυγουστίνος ο Καντιώτης, αυτό το βιβλίο για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό είναι του γέροντος του Αυγουστίνου του Καντιώτη. Αυτά είναι πολύ καλές ερμηνευτικές συμβολές. Σχολιάζοντας αυτό το βουνού μετάβηθη, προσέξτε τώρα, λέει τα εξής. Σε σχόλιο ο Αυγουστίνος ο Καντιώτης ο Μακαριστός. Το ρητόν έχει ως εξής. Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε. Και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Αν πει σε ένα βουνό, πήγαινε, θα πάει και δεν είναι τίποτε αδύνατο όποιον έχει πίστη θερμή και μικρή ακόμη, σαν το συνάπι. Και λέει ο Καντιώτης, ελέγχθη υπό του Κυρίου εξ αφορμής της αδυναμίας των μαθητών ή να εκβάλουν το δαιμόνιον. Όπερ εβασάνιζε των σεληνιαζόμενων νέων ταλαιπώρου πατρός.
«Δεν το εξεβάλατε», λέγει ο Κύριος στους μαθητάς, «δια την απιστίαν ημών. Εάν είχετε πίστην θερμήν και ζωογόνων, ως είναι ο μικροσκοπικός κόκκος του συνάπειος, θα μετεκινείτε και αυτά ακόμη τα φαινομενικώς ακίνητα όρη». Υπό τα όρη, τώρα εδώ ο Καντιώτης κάνει μία αλληγορική ερμηνεία. Εγώ στην αρχή μέσα μου πήγα λίγο να τον επικρίνω. Κάνει μία αλληγορική ερμηνεία, προφανώς να μην είχε υπόψη του, την οποία κάνει ο Οριγένης, ο οποίος είναι ο δάσκαλος της αλληγορίας. Ο Οριγένης, ξέρετε, αυτός ο μεγάλος θεολόγος της Αλεξανδρινής σχολής, κατήντησε βέβαια σε αίρεση, αλλά τον χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ. Ήταν ο καθηγητής της αλληγορίας, τα ερμήνευε όλα αλληγορικά, όχι γραμματικά, δεν εννοεί βουνό πραγματικό. Και λέει ο Καντιώτης εδώ, υπό τα όρη εννοεί τα τεράστια εμπόδια που θα συναντήσουν στην πορεία του Ευαγγελικού Κηρύγματος και της εν γέννη χριστιανικής ζωής. Και τώρα εδώ κάνει λάθος, γι' αυτό λέω μερικές φορές και οι άλλοι κάνουν λάθος, κάνει λάθος ο Καντιώτης. Αλληδού ότι ο Άγιος Κοσμάς αναφέρει ότι και όρος φυσικών μετεκινήθη δια της πίστεως. Δηλαδή ότι εδώ το χωρίο πρέπει να το εννοήσουμε μεταφορικά. Τα εμπόδια μπορεί να μετεκινήσει κανένας. Δέστε όμως εδώ λέει, ο Άγιος Κοσμάς λέει ότι και πραγματικό. Κάνει λάθος, διότι ο Χριστός εννοεί πραγματικό όρος. Και ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία του εκεί λέει ότι και στην παλιά εποχή υπήρξαν περιπτώσεις Αγίων που μετακίνησαν όρη, αληθινά μετακίνησαν όρη. Δεν έχει αλληγορική μεταφορική έννοια, αλλά έχει πραγματική έννοια. Και μια τέτοια πραγματική έννοια λέει, αλλά δω Άγιος Κοσμάς. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς? Μας λέει το εξής παράδειγμα πραγματικής μετακινήσεως όρους με βάση αυτό που λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αν ίσως και θέλετε να σας υπό ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την δύναμη του Σταυρού, σας το λέω, στην Αίγυπτον, στο Μισήρι, αυτό είναι παράθεση, στο Μισήρι είναι η Αίγυπτος, στην Αίγυπτον, στο Μισήρι, Μισήρ στα Τούρκικα είναι Αίγυπτος, στην Αίγυπτον, στο Μισήρι, ήταν ένας βασιλεύς ασεβής, είχε ένα Εβραίον βεζίρι και από Εβραίος όπου ήταν έγινε και Τούρκος ο Εβραίος. Και δέστε τώρα εδώ κριτική του Αγίου Κοσμά. Άφησε τον ένα διάβολο και πήγε με τον άλλον. Και το Κοράνι διάβολος και οι Εβραίοι διάβολος. Άφησε τον ένα διάβολο και πήγε με τον άλλο διάβολο. Και ο Πατριάρχης μας κάνει δώρα Κοράνια και οι αρχιερείς μας μιλούν για το Ισλάμ και το ανέχονται. Ο Άγιος Κοσμάς λέει, άφησε τον ένα διάβολο και πήγε με τον ένα διάβολο. Άφησε τον Εβραϊσμό και πήγε με τον άλλον. Ήξερε γράμματα εβραϊκά και τούρκικα αυτός ο Βεζίρης. Στην Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, αγιότατος άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούοντας ο βασιλεύς τον πατριάρχην πως ήταν άγιος άνθρωπος, τον αγάπα και κατά πολλά. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως, κάτι πολύ αγάπην έχεις με τον πατριάρχην, τον δικό μας πατριάρχη, τον Ορθόδοξο. Του λέγει ο βασιλεύς, ο Ιωακείμ ο Πατριάρχης είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος. Του λέγει ο Εβραίος, σαν βεζίρης όπου ήταν, κράξε βασιλεύ τον Πατριάρχην να έρθει να φιλονικήσω με έναν τάμα και να ειδείς πώς να τον κάνω να μην ξεύρει να αποκριθεί. Μετά είναι αυτό, άλλο είναι. Εκεί είναι και αυτό. Έκραξε ο βασιλεύς τον Πατριάρχην να έλθει. Λέγει του ο Εβραίος, επειδή και ήξευρε το Ευαγγέλιο, εγώ θέλω Πατριάρχη να φιλονικήσω με μερικά και περιπίστεως. Λέγει του ο Πατριάρχης, με τον ορισμό σου βασιλεύ, έτοιμος είμαι δια την πίστη μου να χύσω και το αίμα μου. Και κάμνοντας αρχήν ο Πατριάρχης να φιλονικά με τον Εβραίον, με έναν τρόπον επιτίδιον, πάντοτε τον αποστόμωνε τον Εβραίον. Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχου, τι θέλουμε να φιλονικόμεν, ας τα λόγια. Εγώ ακούω όπου λέγει ο Χριστός σας στο Ευαγγέλιο πως όποιος έχει πίστην όσον με ένα σπυρί συνάπει μετατοπά ένα βουνό από τον τόπον του και πηγαίνει σε άλλο μέρος. Λέγει ο Πατριάρχης, αληθινά, έτσι λέγει το Ευαγγέλιο.
Δεν το απαντά ο Πατριάρχης, θα ξέρεις αυτό είναι αλληγορικό. Αυτή είναι η ερμηνεία διαχρονικά. Αληθινά έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Λέγει ο Εβραίος, λοιπόν αν είσαι άξιος, πρόσταξε κι εσύ να σηκωθεί από τον τόπο του το όρος τούτο και τότε να πιστεύσω. Εζήτησε ο Πατριάρχης 3 ημέρες και 3 νύχτες διορία. Τότε έρχεται ο Πατριάρχης και λέγει του Βασιλέως, έτοιμος είμαι δια το πρόσταγμα όπου με πρόσταξες. Πίστη, 3 ημέρες και είχε πληροφορία. Ή τον ένα βουνό από την Αίγυπτον έως 3 ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος, Βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό, να πιστεύσουμε και εμείς. Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει εκείνο το βουνό και κάμνοντας τον σταυρό του 3 φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, λέγει, σε προστάζω εσέ βουνό να σηκωθείς να έλθεις εδώ. Και ό του θαύματος ευθύς σηκώθηκε εκείνο το βουνό και έγινε 3 εις τύπων της Αγίας Τριάδος και εκκίνησε και ερχόντουν. Χωρίστηκε στα 3 το βουνό. Φωνάζει ο βασιλεύς και λόγει, δια το όνομα του Θεού βοήθησέ μας και χαθήκαμε, θα πέσει πάνω μας το βουνό. Έρχεται το βουνό. Και κάνοντας πάλι δέηση ο Πατριάρχης, εστάθη το βουνό έως 6 μίλια μακριά από την Αίγυπτον και το ονόμασαν Ντουρ Ντάγ. Θέλει να πει στάσου βουνό. Πάλι ο Εβραίος δεν επίστευσε. Γενναιά άπιστος και διαστραμμένη, δεν πίστευσε. Και λέγει του Βασιλέως, ο Χριστός εις το Ευαγγέλιον του λέγει κι άλλο, πως όποιος έχει πίστην, αν ίσως και τύχει ανάγκη να πει η θανάσιμον φαρμάκι, δεν αποθένει. Λοιπόν, πρόσταξε τον Πατριάρχην να του κάμω ένα φαρμάκι να το πει και αν ίσως και δεν αποθάνει, να πιστεύσουμε κι εμείς. Μα να εξεύρεις και τούτο βασιλεύ, πως οι χριστιανοί έχουν τον σταυρόν και κάμνοντας τον σταυρόν τους τα διαλύουν όλα και το πικρόν το κάνουν γλυκό. Κάθεται ο Εβραίος 3 ημέρες και κάμνει ένα φαρμάκι όπου να το αγγίξεις στο στόμα του ο Πατριάρχης ευθύς θα αποθάνει, τόσο δυνατό. Το επήγαινε στον βασιλέα και του λέγει ο Εβραίος, πρόσταξε τον Πατριάρχη να πει, αλλά να μην κάνει τον σταυρόν του, μήτε απάνω του, μήτε εις το ποτήρι. Πονηρός ο Εβραίος, πάντοτε πονηρή. Κράζει ο βασιλεύς τον Πατριάρχη να το πει το φαρμάκι. Κάμνει ο Πατριάρχης ως σοφός και άγιος όπου ήταν, θέλοντας να περιγελάσει τον Εβραίον και να τον κάνει μασκαρά, τον εφώτισε το Άγιο Πνεύμα και πήρε εις το χέρι του το ποτήρι με το φαρμάκι και λέγει, «Καλά βασιλεύ, μου έδωκες τούτο το ποτήρι, μα δεν μου είπες πόθε να το πείω, από ποια μεριά, από εδώ». Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Και κάμνοντας το δεξί του χέρι στύπωνο σαν να ευλογεί, ερωτώντας πόθεν να το πει, από ποιαν μεριάν εδώθεν εκείθεν απεδώ από εκεί και σταυρώνοντας το εκείνο δεν το εκατάλαβαν. Λέγει ο Εβραίος, πείε το όθεν θέλεις, πιάς το πω που θέλεις και από εδώ και από εκεί. Το σταύρο στο Πατριάρχη, πιάς το από όπου θέλεις. Και πίνοντας το ότου θαύματος, ο Πανάγαθος Θεός άνοιξε μία πλευρά του εις την δεξιά του μεριάν και έτρεξε όλο το φαρμάκι και πάλι έμεινε γερός. Τότε λέγει ο Πατριάρχης του Βασιλέως, εγώ έπια όλον το φαρμάκι, λοιπόν πρόσταξε τον βεζίριν σου, τον Εβραίον, να ξεπλύνει με ολίγο νερό το ποτήρι, να το πει και αυτός και αν δεν πάθει τίποτες να πιστεύσουμε και εμείς στην πίστη του Εβραίου. Δεν ήθελε ο Εβραίος να το πει, όμως τον εβίασε ο βασιλεύς και το έπιε και ότου θαύματος ότι το έγκυξε εις το στόμα του έσκασε και πήγαινε στην κόλαση να καίεται μαζί με τον πατέρα του τον διάβολον πάντοτε.